Να είμαστε λοιπόν στο τέλος αυτής της δοκιμασίας, στο τέλος του διαγωνιστικού μέρους. Δεν ήταν τόσο άσχημα όσο έχουν πάει άλλα, αλλά δεν ήταν και τόσο αποθεωτικά καλό. Αποθεωτικές ήταν όμως μερικές από τις βαθμολογίες, αν θυμάμαι καλά. Πάμε να τις τσεκάρουμε λίγο στον πίνακα κατάταξης. Ναι, βέβαια, γιατί η Αμάντα είναι νικήτρια με 14,8 και υπάρχει και ισοβαθμία μεταξύ της Ελεάνας και της Διονυσίας με 12,4. Εντάξει, η Ντένι έχει πάρει 4,3 και η Δώρα είναι μετά την Ντένι στο 7,6. Αμάντα, 14,8! 14,8! Διαλύεται το κορσέζ μου. Διαλύεται σιγά-σιγά. Θα τη βγάλει, πιστεύεις, λίγο αυτή τη μπασαρέλα. Το επεισόδιο να κλείσουμε, μην έχουμε αποκαλύψεις τίποτα τέτοια. Πες ότι το έβγαλε κιόλας. Λοιπόν, έχεις πάρει άλλον έναν βαθμό για τον καλά και θα σας εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πολύ με αγχώνεις, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, κάνε τη μπασαρέλα σου. Μπράβο, Αμάντα μας. Θα σκάσει όμως, λέμε. Άμα δεν της πω, θα σκάσει. Όχι μόνο βέβαια η Αμάντα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κορίτσια, γιατί όπως σας έχω πει από την αρχή αυτής της 10ης διαγωνιστικής εβδομάδας, η πορεία προς τον καλά, που θα έχει βέβαια μία μεγάλη νικητρία που θα κερδίσει τις 2.500 ευρώ και μία αποχώρηση, δεν θα είναι όπως την ξέρετε όλο τον προηγούμενο καιρό στο My Style Rocks, όχι απλώς αυτή τη σεζόν. Θα υπάρξουν αλλαγές, θα σας ενημερώσω καταλλήλως όταν πρέπει. Μα μας το λες και μας το ξαναλες, μας όταν έχεις βγάλει την ψυχή, μας έχεις βγάλει. Με κοιτάει με ματάκι έτσι και ύφος περίεργο η Ελεάνα μου, έτσι τύπου, τι να είναι, δεν ξέρω. Ένα είναι τέτοιο. Πολύ περίεργη, εγώ απλά δεν το δει. Εγώ που το ξέρω τώρα μεταξύ μας, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορώ να το πω. Ωστόσο... Αυτό είναι προς όφελός μας ή όχι. Όχι, σου λέει. Άρα, δεν είπα εγώ ότι είναι προς όφελος ή όχι. Εγώ είπα ότι θα υπάρξει μια μεγάλη ανατροπή. Αυτό είναι στο χέρι σας, αν θα γίνει προς όφελός σας ή όχι. Εντάξει, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Θα σας ευχαριστήσω τόσο πολύ και για σήμερα. Θα ευχαριστήσω και τους κριτές μου που τόσο πολύ αγαπώ. Το Δημήτρη μου, τη Σοφία μου και το Στέλιο μου με αυτά τα ωραία νυχάκια. Μόνο ο Δημήτρης θα δείχνει εσύ. Σοφία μου, είσαι τα νυχάκια σου. Η Σοφία φταίει για αυτά τα νύχια που έχουν ο Δημήτρης με το Στέλιο.